Υπάρχει κάτι που οι επιστήμονες ανακάλυψαν και μοιάζει περισσότερο με αρχαία μυστικιστική σοφία παρά με φυσική. Μια αλήθεια τόσο ανατρεπτική που κλονίζει ό,τι θεωρούσαμε σταθερό για την πραγματικότητα. Και όλα ξεκινούν από μια απλή ιδέα. Η πραγματικότητα υπάρχει μόνο όταν την παρατηρείς. Μας έχουν μάθει ότι ο κόσμος είναι σταθερός, υλικός, προβλέψιμος, ότι τα αντικείμενα υπάρχουν από μόνα τους και η ζωή μας είναι απλώς το αποτέλεσμα μηχανικών αιτιών, οι σκέψεις μας, οι φαντασίες μας, οι προθέσεις μας, όλα θεωρούνται απλώς υποπροϊόντα της βιοχημείας του εγκεφάλου. Όμως αυτό δεν φαίνεται να είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι κάτι πολύ πιο παράξενο. Όταν η επιστήμη πέρασε τη γραμμή της κλασικής φυσικής, ανακάλυψε έναν κόσμο που μοιάζει με αρχαίο μυστικισμό, έναν κόσμο όπου η σκέψη επηρεάζει την ύλη, όπου ο παρατηρητής διαμορφώνει το παρατηρούμενο, όπου η πραγματικότητα δεν είναι εκεί έξω, αλλά γεννιέται μέσα σου. Ο φυσικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ είχε πει «Αυτό που παρατηρούμε δεν είναι η φύση η ίδια, αλλά η φύση όπως αποκαλύπτεται στον τρόπο που την ερωτούμε». Με άλλα λόγια, η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στον τρόπο που την παρατηρούμε. Δεν περιμένει να την δούμε, γίνεται πραγματική μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με αυτήν. Αυτή η ιδέα αλλάζει τα πάντα. Ο κόσμος που νόμιζες ότι ήταν μηχανικός και προβλέψιμος γίνεται προσωπικός και ζωντανός. Η συνείδηση δεν είναι παθητική, είναι δημιουργική. Η επιστήμη το απέδειξε με το πιο απλό αλλά σοκαριστικό πείραμα, το πείραμα των δύο σχισμών. Φαντάσου έναν τοίχο με δύο κάθετες σχισμές. Από τη μία πλευρά πυροδοτούνται ηλεκτρόνια ένα-ένα και από την άλλη μια οθόνη τα καταγράφει. Όταν οι επιστήμονες παρατήρησαν ποια σχισμή περνούσε κάθε ηλεκτρόνιο, αυτά συμπεριφέρθηκαν σαν σωματίδια, δύο ξεχωριστές γραμμές εμφανίστηκαν στην οθόνη. Αλλά όταν δεν παρατηρήθηκε η διαδρομή τους, τα ηλεκτρόνια συμπεριφέρθηκαν σαν κύματα, δημιούργησαν ένα μοτίβο παρέμβασης σαν κύματα νερού. Η παρατήρηση καταρρύπτει την αβεβαιότητα σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι απλή αλλά σοκαριστική. Η πράξη της παρατήρησης δημιουργεί την πραγματικότητα. Στην εξελιγμένη εκδοχή του πειράματος, το Delayed Choice Quantum Eraser, αποδείχθηκε ότι η απόφαση να παρατηρήσεις κάτι ακόμη και μετά το γεγονός μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ο χρόνος δεν είναι γραμμικός όπως νόμιζες. Το μέλλον μπορεί να επηρεάσει το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαμορφώνεις μόνο την παρούσα στιγμή, αλλά ίσως επηρεάζεις και το παρελθόν σου με τη συνειδητή παρατήρηση. Για χιλιάδες χρόνια οι σοφοί το γνώριζαν. Ο Βούδας είπε ότι ο νους είναι ο προπομπός όλων των πραγμάτων. Ο Νεβίλ Γκοντάρ δίδασκε ότι η φαντασία είναι η μόνη πραγματικότητα. Τα αρχαία ερμητικά κείμενα μιλούν για το «όλα είναι νους». Τώρα η επιστήμη το επιβεβαιώνει. Η συνείδησή σου δεν είναι παθητική, είναι δημιουργική δύναμη. Και η συνειδητοποίηση αυτή είναι η βάση για να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου. Ο Δόκτωρ Τζο Ντισπένζα, νευροεπιστήμονας και συγγραφέας, απέδειξε κάτι απίστευτο. Όταν φαντάζεσαι το μέλλον σου με απόλυτη καθαρότητα και έντονο συναίσθημα, ο εγκέφαλός σου και το σώμα σου αντιδρούν σαν να ζεις ήδη αυτή την εμπειρία. Η εικόνα που σχηματίζεις στο μυαλό σου δεν είναι απλώς μία σκέψη, είναι μία ενεργή εντολή.
οι νευρώνες σου αρχίζουν να πυροδοτούνται σαν να βρίσκεσαι πραγματικά εκεί και το σώμα σου παράγει τις ίδιες ορμόνες και χημικά σήματα σαν να βιώνεις το γεγονός στην πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η φαντασία σου μεταμορφώνεται σε φυσική εμπειρία και η πραγματικότητα αρχίζει να προσαρμόζεται στην παρατήρησή σου. Ο Δόκτωρ Μπρους Λίπτον, κυταρικός βιολόγος, έδειξε κάτι εξίσου εκπληκτικό. Τα κύτταρά σου δεν ανταποκρίνονται μόνο στα γονίδια, αλλά και στις αντιλήψεις σου. Αυτό σημαίνει ότι η σκέψη σου, οι πεποιθήσεις σου, ακόμα και η πρόθεση που παρατηρείς μέσα σου, στέλνουν σήματα στα κύτταρά σου και επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων σου. Το σώμα σου δεν είναι απλώς ένα παθητικό όργανο, είναι ζωντανός καθρέφτης της συνείδησής σου. Κάθε παρατήρηση που κάνεις, κάθε εστίαση της προσοχής σου, έχει άμεση βιολογική και ενεργειακή επίδραση. Όταν συνδυάσουμε αυτά τα δύο, καταλαβαίνουμε κάτι καταλυτικό. Η παρατήρησή σου δεν είναι παθητική. Όχι μόνο διαμορφώνει τον τρόπο που σκέφτεσαι ή αισθάνεσαι, αλλά επηρεάζει άμεσα τη φυσιολογία σου και την ενέργεια γύρω σου. Κάθε στιγμή που στρέφεις την προσοχή σου σε μία εικόνα του μέλλοντος, σε ένα συναίσθημα ή σε μία πρόθεση, τα κύτταρά σου, το νευρικό σου σύστημα και ολόκληρο το ενεργειακό σου πεδίο αρχίζουν να συντονίζονται με αυτή την παρατήρηση. Η πραγματικότητα που βιώνεις αρχίζει να παίρνει μορφή όχι επειδή την απαιτείς ή την αναγκάζεις, αλλά επειδή η συνείδησή σου έχει ήδη δηλώσει ποια εκδοχή του κόσμου θέλει να ζήσει. Αυτή είναι η αληθινή δύναμη της παρατήρησης. Δεν είναι απλά ένα πνευματικό ή φιλοσοφικό κλισέ. Είναι επιστήμη και νευροπλαστικότητα σε δράση. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα και κάθε πρόθεση γίνεται εργαλείο δημιουργίας και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να παρατηρείς με επίγνωση, να εστιάζεις με πρόθεση και να συντονίζεις το μυαλό και το σώμα σου με τον κόσμο που επιθυμείς να ζήσεις. Το κλειδί είναι να παρατηρείς συνειδητά, με πρόθεση και συναίσθημα. Κάθε πρωί, κλείσε τα μάτια, πάρε βαθιές αναπνοές και αποσύνδεσαι από την ταυτότητα και την ιστορία σου. Δες, άγγιξε, νιώσε, ευγνωμοσύνη, χαρά, γαλήνη. Παραμείνε σε αυτό για λίγα λεπτά, αναπνέοντας, αγκυρώνοντας το συναίσθημα. Δεν προσπαθείς να το φέρεις με δύναμη, απλώς το παρατηρείς. Ο εγκέφαλός σου θα αρχίσει να δημιουργεί νέες διαδρομές, η καρδιά σου θα εκπέμπει νέο σήμα και η πραγματικότητα θα αρχίσει να ευθυγραμμίζεται. Δεν προσελκύεις ό,τι θέλεις, προσελκύεις ό,τι παρατηρείς ως πραγματικό. Η παρατήρηση είναι δύναμη, όχι ευχή. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ο παρατηρητής, γίνεσαι ο δημιουργός. Η ερώτηση δεν είναι αν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Είναι ποια πραγματικότητα θα επιλέξεις να παρατηρήσεις από εδώ και πέρα. Κάθε στιγμή η παρατήρησή σου καθορίζει την έκβαση. Και τώρα ξέρεις, δεν ήσουν ποτέ παγιδευμένος. Απλώς παρατηρούσες την ίδια εκδοχή της ζωής ξανά και ξανά. Τώρα παρατήρησε συνειδητά και άσε τη ζωή σου να αλλάξει από μέσα προς τα έξω. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν ασυνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του από όποιες συντεταγμένες και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας το καλό.